Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα unboxing από το AliExpress το συγκεκριμένο. Τις προάλλες, μετά αφού ήρθαν και τα τελευταία πακέτα, τα τελευταία πράγματα που σας έδειξα στο τελευταίο unboxing από το AliExpress. Λοιπόν, έφτασε άλλο ένα πακέτο. Ένα πακέτο το οποίο ψηλό άνοιξε από πάνω, αλλά είδα ένα-δύο πραγματάκια για να τσεκάρω ότι είναι κομπλέ. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε γιατί πήρα αρκετά πραγματάκια να τα σχολιάσουμε. Τα περισσότερα από αυτά, βασικά όλα από αυτά ήταν αρκετά χρήσιμα. Νομίζω τα βρίσκω αρκετά χρήσιμα. Οπότε πάμε να δούμε τι πήρα και τι έχει μέσα το συγκεκριμένο πακέτο. Η σακούλα είναι αυτή εδώ. Ωραία. Λοιπόν, γενικά δεν είναι και πιο αξιόλογη σακούλα από το AliExpress, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ήθελα να ξαναμπω ξανά σε αυτό το τρυπάκι του να παίρνω πακέτα από το εξωτερικό. Σας είπα, το eBay μας έχει προδώσει πλέον. Από το Temu δεν θέλω να τους δώσω τίποτα, ούτε ένα ευρώ αυτή τη στιγμή. Μετά από το τελευταίο βίντεο που σας έδειξα, νομίζω καταλαβαίνετε γιατί. Οπότε, AliExpress βγάζει ωραίες προσφορές. Να βάλω και το ποντίκι στην άκρη να μας εμποδίζει. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι βρήκα. Έχει αρκετά ωραία πραγματάκια. Περιμένω να έρθει κι άλλο ένα από το Shane. Γενικά μια σύμβουλη. Αυτή την περίοδο τα mousepad από το εξωτερικό αρχίζουν και ανεβαίνουν τρελά οι τιμές. Δεν ξέρω πότε το βλέπετε το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά αυτή η περίοδος είναι ότι όταν πας να πάρεις mousepad από το εξωτερικό οι τιμές αρχίζουν και ξεφεύγουν. Κάποτε είχαν 10 ευρώ, τώρα πάμε στα 20 με 30 ευρώ. Οπότε βρήκα ένα ωραίο τρίκ στο Shane, στο οποίο ξεπουλάνε, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται, αλλά όλα τα μεγάλα mousepad, 90x40 για να καταλάβετε σε εκατοστά, έχουν κοντά στα 8 με 9 ευρώ. Τσεκάρετε, μπείτε, δείτε, αν το προλάβετε. Αυτό, απλά το λέω εγώ, να ξέρετε, γιατί στο επόμενο παρήγγειλα κάποια mousepad από αυτά. Πάμε τώρα στο unboxing. Λοιπόν, έχω αρκετά πράγματα ξαναλέω, θα τα βγάζω ένα-ένα. Θα πάρω το πιο μεγάλο για αρχή, το πιο εντυπωσιακό. Λοιπόν, το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό εδώ. Και τι είναι αυτό εδώ θα μας ρωτήσει. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι δερμάτινο mousepad, το οποίο το φτιάξα εγώ. Παρήγγειλα το δέρμα, κάτσα το φτιάξα. Το φτιάξα, το κόψα βασικά και το σέταρα γύρω-γύρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Συνήθως βάζω το πληκτρολόγιο πάνω, anyway. Για να σε πρέπει να ρωτιέστε. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ το πράγμα είναι μια λεντοτενία. Ναι, Κώστα, ωραία, υπέροχα. Εγώ όμως αυτό που αγόρασα δεν ήταν μια λεντοτενία απλά, σύμφωνα με αυτό που είδα. Και παίζει να την πατήσαμε, αδέρφια. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι αυτό που παρήγγειλα ήταν μια συσκευή που το βάζεις πίσω από την τηλεόραση, όπως είναι της Govi, και φτιάχνει τα φώτα ατμοσφαιρικά σύμφωνα με τη συγκεκριμένη. Πάμε να δούμε πώς είναι μέσα. Η συσκευασία είναι χιλιοχτυπημένη, όπως τη βλέπετε. Μπατήσαμε μάλλον σε αυτό ή και όχι, δεν ξέρω, θα το δούμε. Μέχρι να κάνω το edit θα σας δείξω που θα την τοποθετήσω και αν θα έχουμε κάποια αλλαγή. Η λεπτοτενία είναι αυτή εδώ. Έχει τη συσκευή η οποία μπαίνει, α όχι, έλα, αυτό παίζει να είναι. Μεταξύ εξωτερικά φαίνεται τελείως διαφορετικό. Είναι η λεπτοτενία, να κεντράρουμε αυτό εδώ, οκ. Okay. Έχει το manual, το οποίο συνδέεται στην τηλεόραση ή σε οποιαδήποτε συσκευή 1080 60Hz HDMI είναι. Στην τηλεόρασή μου θα πάει γάντι μέχρι τόσο φτάνει, μέχρι να αναβαθμιστούμε κάποια στιγμή. Σχετικά οικονομικό τώρα μεταξύ μας, το βρήκα 16 ευρώ, γι' αυτό και το πήρα. Επίσης είναι η ιδέα μου, ή το βράδυ όλοι οι θόρυβοι μη γενθύνονται κατά πολύ. Λοιπόν, τώρα ακούω πως κάνουν τα πράγματα και λέω οκ, παρά είναι δυνατά. Λοιπόν, έχει αυτήν εδώ τη συσκευή. Έχει HDMI το οποίο αχνοφαίνεται στο μαύρο σκοτάδι. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ. Φαίνεται, εδώ φαίνεται, οκ. Okay. Λοιπόν, έχει ένα HDMI και το DC Power In. Και από εδώ φεύγει η λεντοτενία, οπότε έχει και HDMI μαζί. Οκ, okay, εντυπωσιακό θα πω. Οκ, okay, και παίρνει ρεύμα από την τηλεόραση. Πίσω από την τηλεόραση έχω πολυπέρος με USB, οπότε παίρνει, δεν παίρνει από την τηλεόραση για να μην θυσιάσω θύρες, γιατί βάζω στικάκια για ταινίες, σειρές κτλ. Θα το βρω, θα βρω τρόπο, αλλά ναι, έχω τρόπο να το δώσω ρεύμα. 16 ευρώ είναι, πόσο άσχημο να είναι. Θα σας δείξω, παίζει να κάνω cut, edit εδώ, να δούμε πώς γίνεται. Εμφανιστεί ο Κώστας από το μέλλον, γεια σου Κώστα από το μέλλον.
Κώστας από το μέλλον εδώ. Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι λίγο χάλια. Δεν θα λέγαω ότι είναι και καλύτερες. Γενικά η εικόνα είναι Photoshop στο 100%. Οπότε, ναι. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς πρέπει να τη βάλεις. Δεν έχει κάποιο στάνταρ τρόπο όπως είναι η Govee και αυτά. Οπότε είναι λίγο random. Δεν έχω μεγάλες προσδοκίες. Τη σύνδεσα. Είδα ότι θέλει TV Box για να δουλέψει. Έχω TV Box, έχω το Google Chromecast, αυτό το έχετε δει στο παρελθόν. Οπότε μπήκε σε διπλή σειρά, όπως βλέπετε, είναι αρκετά μεγάλη, η οθόνη 43 ίντσες, οπότε έπιασε το μεγαλύτερο μέρος της. Νομίζω ότι είναι για 75, 60 για πλάκα την, το φτάνει να το καλύψει όλο, οπότε μπήκε έτσι από πίσω. Και συνδέεται στο USB. Έχω USB στο πολύπριζο εγώ πίσω για να πάρω ρεύμα. Βλέπετε, ανάβει τώρα. Θα μπει το TV Box στο input και θα το συνδέσω. Η εφαρμογή κατέβηκε εύκολα. Οπότε πάμε να δούμε και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και για να δούμε λίγο τις αλλαγές. Έχει δύο settings μεγάλα. Είναι να βάλεις κλασικό χρώμα και να βάλεις σκηνές. Απλά βγάζει το φως που δείχνει πίσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ φωτεινό, είναι σχετικά απαλό το φως, έως αχνό θα έλεγα, δεν είναι καθόλου έντονο. Και δεν έχει αυτό το να ακολουθεί τα frames γύρω γύρω. Απλά αυξομειώνει την ένταση ανάλογα με το τι παίζει στην εικόνα. Τι χρώμα είναι το επικρατέστερο χρώμα και αυτό σου βγάζει από πίσω. Το έχω συνδέσει με το TV Box για να παίρνει απευθείας εικόνα. Εντάξει, μέτριο και καμία σχέση με αυτό που θα περίμενε κανένας. Δεν σου ξεχωρίζει διαφορετικές περιοχές, δηλαδή δεν ανάβει τη μισή οθόνη πάνω, τη μισή κάτω, ανάλογα με το τι παίζει. Είναι ευχάριστο, ναι είναι ευχάριστο. Για τα 15 του ευρώ, okay. Θα πει κάποιος ότι ναι, έχει ένα ωραίο setting το οποίο αυξομειώνει την ένταση ανάλογα με τη μουσική που παίζει, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον ειδικά όταν ακούς διάφορα κομμάτια στο Spotify ή αρκετά έντονα. Προσωπικά είμαι ικανοποιημένος. Εντάξει, σας ξαναλέω δεν έχω ξετρελαθεί, δεν το συνιστώ. Αν θέλετε κάτι ιδιαίτερο πάρτε της Govee. Οπότε ναι, αυτό ήτανε. Εντάξει, πραγματικά και το κατάλαβα εξ αρχής όταν πήγα να κάνω την τοποθέτηση όταν είδα το manual, που το manual ήταν λίγο τι να είναι και δεν είχε καμιά συνοχή και λογική έτσι όπως έμπαινε η ταινία. Οπότε ναι, αυτό είναι το κομμάτι, μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν, μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο unboxing. Και αφού είδατε τώρα, φαντάζομαι, από τον Κώστα από το μέλλον, συνεχίζουμε λοιπόν να πάμε στα επόμενα. Εντυπωσιακό φαίνεται, για τα λεφτά του δεν το περίμενα. Εντάξει, 16 ευρώ είναι, δεν έχω προσδοκίες υψηλές. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Και δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό εδώ. Το μεταξύ μου θύμισε τώρα, πω ειλικρινά, όταν περνάει πολύ καιρός, έχουν περάσει πάνω από 3-4 εβδομάδες να φύγουν. Καλύτερα βέβαια από ό,τι ήταν τα Χριστούγεννα, αλλά ναι. Λοιπόν, ξεχνάω ότι παίρνω. Πάντα ξεχνάω ότι παίρνω. Αυτό που θέλω σίγουρα να δω είναι αν υπάρχουν κάτι μαγνήτες που έχω αγοράσει, αν είναι μέσα στο κουτί. Και αυτοί είναι οι μαγνήτες. Αλήθεια τώρα. Δεν παίζω κανένα τζόκερ καλύτερα. Κάτσε τώρα θα το δούμε. Γιατί είμαι περίεργος να δω τι είναι αυτό. Αυτοί είναι οι μαγνήτες, οκ. Okay. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Δεν ξέρω πόσο δυνατή είναι. Δεν μου φαίνεται πολύ δυνατή. Κάτσε να δούμε. Μικροσκοπική είναι. Μέτρη. Ξεγελάστηκα. Μπορεί. Μου φαίνονταν πολύ. Έχει πόσους έχει. Καμιά τρενταριά πρέπει να έχει. Δεν παίρνω και όρκο. Ωραία έρχονται πάντως τακτοποιημένοι, αλλά είναι πάρα πολύ μικροί μαγνήτες. Τι τους κάνω τόσους μαγνήτες. Εγώ παίρνω συνήθως και θέλω λίγο πιο χοντρούς, αλλά μπορώ να βάλω δύο ή τρεις, επειδή είναι πάρα πολύ αυτοί. Συνήθως τι κάνω με αυτούς τους μαγνήτες. Βάζω με κόλλα συνήθως στιγμία πίσω από τηλεκοντρόλ και τα κάνω όλα μαγνητικά.
Με αποτέλεσμα εγώ παπ, να κουμπώνω όπου τη θέλω ή φωτιστικά. Αν δεν τις προάλλες ένα φωτιστικό που είχα πάρει, βάζω μαγνητάκια από πίσω και τα κάνω όλα μαγνητικά. Έχω αρκετές μεταλλικές επιφάνειες στο σπίτι, οπότε π.χ. μπορώ να πάρω ένα φως να το κολλήσω στην ντουλάπα για τα εργαλεία. Μπορεί να πάρω το χειριστήριο και να το κολλήσω παπ στο πλάι από το ψυγείο, ώστε να ξέρω ακριβώς πού είναι το κάθε τι. Με βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα να κάνω οτιδήποτε μπορώ με μαγνήτη από πίσω, παπ. Είναι πρακτικό. Οπότε πήρα αυτούς πιο πολύ για δοκιμή. Δεν είναι πολύ ακριβή. 1,5 ευρώ, 2 τους πήρα. Οπότε για τα λεφτά τους νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλή. Εντάξει. Για μικροσυσκευές. Ή συνήθως καμιά φορά ξέρετε τι κάνω. Αν χαλάσει κάποιο μπρελόκι ή οτιδήποτε, κολλάω ένα τέτοιο από πίσω και το κάνω μαγνητάκι το ψυγείο. Δηλαδή, μου έχει τύχει πολλές φορές να πάρω μπρελόκι ή οτιδήποτε, να σπάσει από πάνω το τέτοιο, το λιμάρω, κολλάω ένα τέτοιο και το κάνω μαγνητάκι το ψυγείο. Για να μην πάει χαμένο. Οπότε, ναι, είναι για μένα το DIY μου το κομμάτι αυτό. Κόλλησε κιόλας, παπ, μια χαρά. Δεν περίμενα ότι θα πιω να θα λέγανε οι μαγνήτες και θα ήταν μαγνήτες. Και πάμε στο αμέσως επόμενο. Το συγκεκριμένο, γενικά όλα αυτά που θα δείτε τα βρήκα στις προσφορές που έβγαζε. Γι' αυτό μπήκα και ξεσάλωσα. Όλα αυτά τα βρήκα max μέχρι 3-4 ευρώ το καθένα. Δηλαδή το συγκεκριμένο αυτό παίζει να το βρήκα 3 ευρώ. Μπάσεως, ξέρετε την εταιρεία, ένα USB hub είναι. Ήταν πάρα πολύ φθηνό, γι' αυτό το πήρα κυρίως. Γενικά η Basios την εμπιστεύομαι σαν εταιρεία. Πλαστικό είναι, αν και μοιάζει με μεταλλικό. Έχει αυτό το MacBook Steel. Ταιριάζει με το laptop μου βασικά, αρκετά θα έλεγα. Και ένα USB hub 4. Έχω ένα και της Belkin. Αλλά αυτό άμα το βάλεις δύο μαγνήτες από πίσω, παπ! Ή 3M καλώδιο και είναι και μικρό για να κολλάει στο λάπτοπ, να μπαίνει στο λάπτοπ κατευθείαν. Είναι βολικό, είναι αρκετά βολικό. Ναι, νομίζω ότι θα πάει στο project DIY για το λάπτοπ αυτό. Έχω ένα project στα σκαριά. Εντάξει, νομίζω ότι θα δείτε κάτι πολύ ωραίο σύντομα. Καλά να είμαστε, αλλά ναι, αρκετά πρακτικό. 3-4 ευρώ το βρήκα, οπότε είναι κυρίως γιατί είναι μπάζους, γι' αυτό το πήρα. Μάλιστα. Τι λέει. Εν τω μεταξύ σκισμένο έτσι. Εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, εδώ μέσα παίζει να είχε black switches, διακόπτες δηλαδή, για το μηχανικό πληκτρολόγιο της, το χώρο της Red Dragon που πήρα. Αγόρασα μαύρους διακόπτες μηχανικούς για να βάζω στα κουμπιά Enter Space Bar, να είναι λίγο πιο σκληρά όταν τα πατάω συνήθως. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ οι silver ή red switches κυρίως για το gaming και όλα τα ωραία μου. Οπότε μάλλον παίζει να έχουν χυθεί όλα μέσα. Χυθήκαν όλα μέσα. Αυτοί εδώ είναι οι διακόπτες, by the way. Φαίνονται, ελπίζω να φαίνονται. Έλα εδώ καλό μου φως. Εδώ είναι. Κάνε εστίαση καλή μου κάμερα. Εδώ δεν το με ξεπερνάω και τεράρω κιόλας. Λοιπόν, ναι, είναι πρακτική η συγκεκριμένη. Αλλά χύθηκαν όλοι μέσα και τους ψαρεύω μετά. Ωραία θα πάει αυτό, βάλω το αυτό στην άκρη. Έχει πραμάτια μπόλικη σήμερα, θα δούμε. Λοιπόν, okay. Αυτό, ναι, ένας από τους λόγους επίσης που το άνοιξα πριν το πακέτο είναι γιατί μου ήρθε ένα πακέτο χωριστά. Και επειδή δεν ήμουν σίγουρος, τα είχα παραγγείλει όλα μαζί. Αλλά γενικά να ξέρετε, αυτό που κατάλαβα από το AliExpress είναι ότι αν πάρετε, επειδή είναι από διαφορετικά καταστήματα, έχει το Choice, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω είναι αυτό που τα βάζει, μην πέσει, αυτό που τα βάζει όλα μαζί, αλλά κάποιοι πολιτές μπορεί να σας τα στείλουν χώρια. Οπότε μου ήρθε αυτό καμιά εβδομάδα πιο νωρίς από το άλλο. Το κράτησα, γιατί δεν ήμουν σίγουρος τι ήταν, ήταν κάτι αυτοκόλλητα, θα σας τα δείξω, και το άνοιξα για να τα βάλω όλα μαζί, να έχει το πακέτο κομπλέ. Λοιπόν, σας έχω πει την καινούργια μου τρέλα με τα αυτοκόλλητα. Λοιπόν, είναι αυτοκόλλητα με το διάστημα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Γενικά, ναι, είναι πολύ φθηνά, 2 ευρώ, 1,5 έχουν. Και τα χρησιμοποιώ, δεν ξέρω, έχω πάρει πάρα πολλά από τα πάντα και μάλλον θα πάρω κι άλλα. Παίζει να έχω κι άλλα μέσα, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω έχω παραγγείλει κι άλλα αυτοκόλλητα. Τα συγκεκριμένα τα πήρα γιατί έχω να κάνω με το διάστημα, γιατί είμαι φυσικός. Γιατί μου αρέσει και γιατί θέλω να βάζω στα παιδιά όταν τους βάζω διαγωνίσματα ή τους δίνω πίσω ασκήσεις αυτοκόλλητα. Οπότε, ναι.
θα βρούνε χρήση. Και τι θα ήταν ο Κώστας χωρίς Σέγγερ καλώδιο. Σκίζεται αυτό. Ναι, αυτό σκίζεται από πάνω. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πακέτα, να πω την αμαρτία μου, αλλά πήρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 3 μέτρα 100W USB Type-C σε Type-C. Ξέρετε τη λατρεία που έχω για τα συγκεκριμένα καλώδια. Ποτέ δεν είναι αρκετά, ειδικά τα μεγάλα και τα 100W. Οπότε, πολύ οικονομικό, ή 3-4 ευρώ. Εδώ η Ελλάδα κάνουν πάνω από 15 ευρώ. Τα ίδια καλώδια ακριβώς είναι το μεταξύ. Της Μπασέως, ας πούμε, για παράδειγμα, θα το βρεις 5 ευρώ. Εδώ ακριβώς το ίδιο καλώδιο θα το βρεις 17-19 ευρώ. Και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Οπότε στα κάρο και στο κάρο καλώδια από το εξωτερικό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ήδη μια φορά έπεσε ένα που είχα με το φορτιστή μαζί και έσπασε αυτό εδώ. Έτσι όπως έπεσε απότομα, έπεσε. Ήταν λίγο περίεργο. Είναι αυτά τα ωραία που δεν γίνονται και όμως γίνονται. Λοιπόν, οπότε καλού κακού πάντα έχω και για το λάπτοπ. Τώρα το καλοκαίρι θα πάω στο νησί. Θέλω να έχω μήκος στα καλώδια μου. Λοιπόν, οπότε ναι, πολύ βολικό θα πω. Τρίμετρο. Α, ήρθε, ναι. Κώστα, τι είναι αυτό. Λοιπόν, έχω ένα μεγάλο αποθυμένο. Θέλω να αγοράσω. Πρόσφατα έκανα δώρο στον αδερφό μου τα Χριστούγεννα ένα Lego, το οποίο είναι ένας γερανός. Ένα τεράστιο πράγμα, 140 ευρώ, 149 κάπου τόσο έκανε. Θα το έχετε δει όσοι ασχολείστε με Lego. Είναι αυτό με τον αέρα που πατάς, αέρα με πνευματικές αντλίες, συγγνώμη, και μπορείς να κάνεις διάφορα πραγματάκια. Δεν έχει μηχανή μέσα. Και εγώ θέλω να πάρω ένα Lego που είναι το Rover, το Mars Rover, αυτό το οχήμα που στείλαμε στον Άρη για να καταγράφει την επιφάνεια του πλανήτη. Αυτό θέλω να πάρω. Αλλά επειδή θέλω να δώσω και 80 ευρώ αυτή τη στιγμή για να το πάρω, βρήκα ακριβώς το αντίστοιχο, πιο οικονομικό Rover, το οποίο είναι μεταλλικό puzzle. Το συγκεκριμένο είναι, βέβαια, αυτά αρέσουν στον αδερφό μου τον Μπάρι πάρα πολύ να τα φτιάχνει. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι ένα puzzle το οποίο έχει πάρα πολλά μεταλλικά κομμάτια. Χριστέ μου, είναι σε καρτέλα. Θα το φτιάξω. Λοιπόν, είναι σε καρτέλα και τα συναρμολογείς όλα αυτά. Τώρα, αν εσείς βλέποντας αυτό το πράγμα, αν βλέπετε αυτό το πράγμα, καταλάβατε εσείς ότι πρέπει να το κάνετε και μπορείτε να το κάνετε σε Rover. Α, θα συζητήσουμε, ρε παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα βγει και τι θα βγει. Αλλά είμαι περίεργος να δω τι μπορώ να καταφέρω. Οπότε ελπίζω, αν ο μέλλον δικός Κώστας μέχρι να κάνω το τέτοιο το έχει καταφέρει σε λίγες μέρες και το φτιάξει, γιατί θέλει πολύ χρόνο το συγκεκριμένο όπως καταλαβαίνω, θα σας βάλω βίντεο. Κώστα του μέλλοντος, αν είσαι εδώ, βάλε, ιδάλλως πάμε στο επόμενο unboxing. Λοιπόν, μπαζέω σήμερα, γενικά την αγαπάω αυτή την εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια η αγάπη μου έχει μεγαλώσει γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ και καιρό σας είχα δείξει, έχω κάνει ένα βίντεο, το καλύτερο πράγμα που έχω πάρει για το λάπτοπ είναι τα ποδαράκια τα οποία τα κολλάς, αυτά εδώ λοιπόν, τα κολλάς κάτω από το λάπτοπ και το λάπτοπ σηκώνεται. Δεν χρειάζεται ούτε αεραγωγούς, αν είναι και καθαρό λίγο από κάτω το λάπτοπ και αυτά, ούτε τίποτα. Παίρνει αέρα, δίνει ωραίο ύψος στο λάπτοπ. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πω λίγο, επειδή με τις γραφίδες μου, αυτά που γράφω για να κάνω δουλειά και μάθημα, τέλος πάντων, οι γραφίδες μου είναι αυτές εδώ, βλέπετε τι ξεκρυκνάω, προφανώς. Λοιπόν, ναι, αυτοκόλλητα αυτά τα πήρα επίσης από το τέτοιο, αυτά τα πήρα από το ΤΕΜΟ. Αυτό είναι από το ΤΕΜΟ επίσης, Berserk, μην ρωτάτε γιατί. Αυτό είναι από το AliExpress. Εδώ λέει Property of Kostas Aires, αυτό το εκτύπωσα δοκιμαστικά να δω τι λέει, whatever, δεν είναι σημασία σε αυτά. Λοιπόν, επειδή θέλω να είναι σε ύψος και το συγκεκριμένο έτσι όταν τα βάζεις σε ύψος παίρνουνε. Λοιπόν, έβαλα αυτά τα ποδαράκια που είναι για το λάπτοπ. Πήρα βέβαια αυτά τα φθηνά. Αυτά εδώ τα φθηνά τα έχω αγοράσει πάλι από το AliExpress, αλλά είναι πάρα πολύ μαλακά. Βέβαια για αυτή τη γραφίδα είναι μια χαρά. Επειδή όμως σκοπεύω να ετοιμάσω τώρα ξανά το room tour μου, να φτιάξω το setup μου όλο και έχω μεγάλη γραφίδα, πιο μεγάλη, διπλάσια από αυτήν σε μέγεθος, αγόρασα ακριβώς τα ίδια, τα οποία έχω βάλει και στο laptop. Αν έχετε laptop, πραγματικά εμπιστευτείτε με και πάτε αγοράστε τα. Δεν θα αυτομετανιώσετε καθόλου. Είναι τα καλύτερα 5 ευρώ, αυτά τα συγκεκριμένα τα πήρα 4 σε προσφορά, αλλά 5 ευρώ έχουν και Ελλάδα, έχουν 5 ευρώ αν τα θέλετε, αν δεν τα θέλετε από το AliExpress.
αλλά είναι τα καλύτερα 5 ευρώ που έχω δώσει ποτέ. Έχει και αυτοκολλητάκια μέσα και για να καθαρίσει. Είναι χαμωτό, η Bezos, γαμά. Sorry, η Bezos είναι η καλύτερη εταιρεία ever για αυτά. Και είναι, το πήρα σε σκούρο μαύρο, σε πιο σκούρο γκρι βασικά. Και αυτό είναι ωραίο γιατί έχει δύο τέτοια κολλάει και το ένα που είναι και σκληρά αντιγιά. Το ένα, εντωμεταξύ, πού να το φέρω να φαίνεται τώρα. Το ένα είναι αυτό εδώ το πλάι, το μικρό να στέκεται. Και το δεύτερο είναι τσακ, σηκώνεις αυτό εδώ. Εντωμεταξύ αυτό θα πάει κάπως έτσι. Πώς το κολλήσω αυτό, κάτσε. Αυτό τώρα εδώ λοιπόν θέλει κόλπο. Λοιπόν, το βάζεις έτσι, ναι, οκ. Okay. Α, εσύ το βλέπετε στο πλάι κάπως, έτσι θα το βλέπετε εσείς. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, να δώσουμε λίγο φως παραπάνω, μάλλον στην κάμερα αυτή, η οποία μάλλον το θέλει λίγο, το σκοτεινιάζει. Ναι, κάπως έτσι, νομίζω είναι λίγο καλύτερα, ε. Λοιπόν, ναι, και μπαίνει, το ένα κλείνει έτσι από κάτω. Είναι αρκετά σκληρά, τα οποία είναι βολικά θα πω εγώ, γιατί δουλειά που το θέλω δεν θέλω να ανοίγω κλείνω τόσο εύκολα. Θα μπουν κάτω από το tablet τη γραφίδα, οπότε εγώ να μπορώ να τη ρυθμίσω σε ό,τι ύψος θέλω και γι' αυτό μου αρέσει που είναι σκληρά, γιατί θα μπορώ να τη ρυθμίσω πραγματικά σε ό,τι ύψος θέλω χωρίς να χαλάω, χωρίς να χάνω τίποτα από το χώρο μου. Αυτή εδώ, εντάξει, είναι η βασική μου γραφίδα αυτή τη στιγμή, αλλά ναι, η αλήθεια είναι παίρνει παραπάνω ύψος, βλέπετε από το πλάι. Γενικά βοηθάει και βάλτε τα στα λάπτοπ σας, πάρτε τα, πραγματικά, trust me, τα καλύτερα 5 ευρώ που θα δώσετε στη ζωή σας. Άλλο ένα Seiger καλώδιο, πήρα δύο τελικά, δεν θα τα ανοίξω, είναι το ίδιο και λίγο πιο μικρό βασικά από το άλλο. Okay. Και, λοιπόν, εδώ και καιρό έχω βάλει στο μάτι αυτό εδώ το πράγμα. Έχω αυτή τη στιγμή 15 χαρτοκόπτες. Έχω τον παλιό μου το χαρτοκόπτη, τον οποίο τον καβατζούσα από κάποιον στο παρελθόν. Δεν ξέρω, παίζει να τον έχω πάνω από 10 χρόνια. Παίζει να τον έχω καβατζώσει από τον αδερφό μου, θα σας γελάσω. Ο οποίος είναι χαλασμένος, αλλά δεν μου πάει καρδιά να τον πετάξω. Και τον έχω φτιάξει με ταινία, του αλλάζω λάμες, είναι πένα. Πρόσφατα αγόρασα από το Lidl ένα πακέτο με χαρτοκόπτες. Νομίζω παίζει να το έχω κάνει unboxing το καλοκαίρι αυτό στα πακέτα που πήρα από το Lidl. Πολύ βολικό, αλλά είναι πολύ ψευτούρα ρε γαμό τότε. Εκείνος ο πρώτος που πήρα, το πλαστικό του είναι μπούμπα. Αν ήταν και χαλασμένο το η πίσω επιφάνεια και δεν έβαζα ταινία, θα ήταν ότι καλύτερο. Αυτά που αγόρασα από τα Lidl είναι καλά, αλλά είναι γαμό το πλαστικούρες. Και έβλεπα αυτό εδώ το πράγμα. Το οποίο τι είναι, χαρτοκόπτη προφανώς, φαλτσέτα για όσους ξέρετε. Έχει και ανταλλακτικές μύτες 10 τον αριθμό, 18 τον αριθμό, όπα, 18 χιλιοστά, 10 τον αριθμό. Εντυπωσιακό θα πω εγώ. Ωραίο κουτί βασικά, το βάζεις, αν έχεις pegboard στο μεργαλεία, παπ, το βάζεις και είναι όλα μπροστά σου. Επίσης εγώ τι κάνω, έχω πάρει γενικά για όσους θέλετε να τα συντηρείτε αυτά, έχω πάνω από 10 χρόνια τέτοιες λάμες. Παίρνω, ανοίγω και στάζω μέσα λίγο από λάδι ραπτομηχανής, λάδι που βάζουμε σε κλειδαριές και τέτοια. Είναι πάρα πολύ φθηνό, 5 ευρώ έχει. Συνήθως παίρνω για να βάζω σε πόρτες, σε μεντεσέδες, για να τους συντηρώ ρε παιδί μου. Και τι κάνω, παίρνω, στάζω λίγο λάδι μέσα, πάω το κουμπώνω. Προφανώς και δεν είναι για να κόβετε φαγητά ή οτιδήποτε έτσι, είναι για δουλειές, γιατιδήποτε έχει να κάνει χειροτεχνίες κτλ. Οπότε στάζω λίγο λάδι, το κλείνω και μετά. Παίζει 10 χρόνια τώρα με μία φορά να το έχω κάνει να είναι άψογα μέχρι τώρα. Δεν χαλάνε εύκολα. Γι' αυτό σας λέω, σε περίπτωση που θέλετε να συντηρήσετε λάμες ανταλλακτικές ή για τα νηστέρια που είχα πάρει τις προάλλες, τα νηστεράκια τα μικρά, αυτά που ήταν 100 μέσα. Παίρνεις, στάζεις λάδι λίγο από το μηχανή και είσαι πένα. Αυτό. Το προτείνω. Πάμε να το δούμε. Είναι πολύ όμορφο. Βλέπετε και από το κουτί. Είναι ωραίο. Και είναι μέταλλο από όσο ξέρω. Ανοίξω, η φαλτσέτα είναι ωραία, είναι ωραία, βασικά είναι ωραία για να κάνεις unboxing αυτή. Τώρα θα το συγκρίνουμε και θα ψηφίσετε στα σχόλια τι σας αρέσει από τα δύο περισσότερο, θα μου πείτε εσείς. Βασικά δεν το θέλω το χάρτινο, θα πεταχτεί, είναι μέταλλο, όντως είναι μέταλλο. Εντάξει, λοιπόν, δείτε το πόσο φύγεσαι λίγο εδώ, θα έρθεις μετά.
Λοιπόν, και εσύ, δες το τώρα πόσο ωραίο είναι. Μέταλλο, όλο μέταλλο. Αν έβαζα και δύο μαγνήτες, έναν εδώ και έναν εδώ, τι ωραίο που θα ήτανε. Όντως. Λοιπόν, είναι 3-1. Θα μου πεις Κώστα, τι 3-1. Καταρχάς, έχει ανοιχτεί. Έχει εδώ και το πόμα, πάπη για να ανοίγεις μπουκάλια. Έχει μίνι κλειδί, συγγνώμη, για να βάζεις, ξέρω εγώ, κάποιες βίδες που θες να ξεβιδώσεις. Δεκάρι, οχτάρι, εξάρι, τεσάρι. Οκ. Έχει χάρακα, βασικά κι άλλο. Έχει ένα μικρό χάρακα από πάνω από το 0 έως το 12. Και είναι ωραίο, γιατί δείτε τώρα. Το ξεβιδώνεις και το κάνεις όσο θες εσύ. Δηλαδή είναι ένα από τα πράγματα που οι φαλτσέτες που έχω στην κατοχή μου είναι preset. Τακ, 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 αυτές που βγαίνουν και κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή έχει preset θέσεις. Ενώ εδώ μπορώ εγώ να την τοποθετήσω όπου θέλω. Δηλαδή, βιδώνει, ξεβιδώνει και αρκετά σφιχτά θα έλεγα. Μπορώ να την πάω μέχρι τέρμα. Δηλαδή, βλέπετε, δεν με περιορίζει κάτι. Εντάξει, το μέταλλο ίσως παίζει κάποια στιγμή να σκουριάσει, θα θέλει συντήρηση σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσα να το μοντάρω κιόλας. Θα μπορούσα να το βάψω. Θα είχα τον χάρακα λίγο. Μπορεί, αλλά να σου πω, ο χάρακας δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τόσο. Είναι πανέμορφο σχεδιαστικά. Δηλαδή. Σκέψου τώρα σε φάση τι ωραία unboxing θα γίνονταν με αυτό εδώ. Τους είναι πολύ όμορφο εργαλείο. Οπότε εσείς τώρα έχετε να ψηφίσετε. Τι από τα δύο προτιμάτε για unboxing? Τη φαλτσέτα, η οποία είναι πανέμορφη και βαριά επίσης. Βασικά είναι πολύ βαριά, ίσως πιο βαριά φαλτσέτα που έχω πιάσει ποτέ. Και η οικοδομή που δούλευα, οι φαλτσέτες μας ήταν πλαστικές, ήταν πολύ πιο απλές. Πάντα χρειάζεται μια φαλτσέτα γενικά. Για όσους, ναι, γενικά είναι καλό να έχετε μια τέτοια στα εργαλεία σας ή στο σπίτι γενικά, πάντα θα χρειαστεί κάτι να ανοίξετε. Και είναι πολύ οικονομική, ήταν 3 κάτι ευρώ την αγόρασα νομίζω. Οπότε, ναι. Νομίζω ότι αυτό μου αρέσει περισσότερο από όλα σου έχω δείξει μέχρι τώρα. Και αυτό μου αρέσει, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλη φάση. Πρέπει να τα κονίσω. Αγόρασα από το Scrooge ένα κονιστήρι. Πρόσφατα θα κάνουμε δοκιμές. Λοιπόν, να κονίσουμε τα μαχαίρια μας. Θα ανοίξω το επόμενο με αυτό, αν έχει να ανοίξω κάτι. Έχει να ανοίξω κάτι. Το τελευταίο. Α. Και μέσα έχει μια σακούλα με διακόπτες. Τους οποίους εγώ θα πρέπει να τους μαζέψω. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα και αυτοί ήταν οι διακόπτες. Ωραίοι θα πω. 30 τον αριθμό. Τώρα αν λείπει κανένας με τέτοιο χυμαδιό που έσπασε το σακουλάκι, δεν ξέρω. Λοιπόν, με αυτά τα ανταλλακτικά θα έχω για 200 χρόνια για το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing. Ελπίζω να σας άρεσε. Το πιο ωραίο πράγμα με διαφορά ήταν αυτό για μένα. Και μετά έρχεται αυτό για μένα επίσης. Δηλαδή αυτό κάντε το, πάρτε το στον εαυτό σας ειλικρινά. Δεν έχω επιμείνει για τίποτα μέχρι τώρα. Αλλά αν μπορείτε να το πάρετε από Ελλάδα και έχετε λάπτοπ, θα με ευγνωμονείτε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Trust me σε αυτό. Λοιπόν, οπότε ναι, νομίζω ότι αυτά τα δύο ήταν τα καλύτερά μου. Τώρα μένει να δω πόσο θα πάει και το τέτοιο. Πόσο θα πάει και το rover να το φτιάξω 200 χρόνια μετά. Αλλά εντάξει. Τι λες τώρα, αυτό είναι ωραίο. Εν τω μεταξύ, ξαναξεκινήσω συλλογή με μαχαίρια. Τα περισσότερα τα χάρισα. Έδωσα στα αδέρφια μου. Έρχονταν μαθητές μου πριν να φύγω από το νησί για μάθημα και τους έδινα δώρο φαλτσέτες, μαχαίρια κτλ. Ωραίος καθηγητής. Πας και φεύγεις με ένα σουγιά δώρο. Α, και επίσης έχει περίπτωση που ενδιαφέρει, κάτι τώρα το είδα. Έχει αυτό που ανοίγεις κουτιά μπουγιάς. Ρε φίλε, άντι γεια, πολυεργαλείο. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για τα λεφτά του, όντως δεν υπάρχει, το βλέπετε. Είναι αυτό που βάζεις μπροστά. Άντι γεια. Άντι γεια. Από μένα είναι καθαρό δεκάρι. Το βάζω εδώ. Να το βάλω, πού να το βάλω, να κάνω thump με αυτό πρέπει κανονικά. Είναι ό,τι καλύτερο. Sorry, να βρω την καλή τη σκηνή κάπου εδώ πέρα. Να το φέρω λίγο πιο κοντά, πρέπει να ζουμάρουμε για να βγει καλό το thump. Κάπου εδώ στο κέντρο. Να το φέρω και το φως από εδώ. Από εδώ, φως, όσο μπορούμε. Λοιπόν, νομίζω
Αυτό εδώ θα είναι ιδανικό thumb, ε. Θα το πατήσετε για να το δείτε. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Bye.